ότι υπήρχε μια δυσκολία. Δεν ήθελα να το πολύ σκέφτομαι και να μεγενθύνω τη δυσκολία. Μέχρι και την τελευταία στιγμή στο μυαλό μου είχα υποβαθμίσει αρκετά αυτή τη δυσκολία. Θέλω να πω ότι ο Βασίλης, εκτός από τον άντρα της ζωής μου αυτή τη στιγμή, υπήρξε και ο φύλακας άγγελός μου, γιατί αν δεν ήταν ο Βασίλης, να ζητήσει μία δεύτερη γνώμη, δεν θα ήμασταν τόσο προετοιμασμένοι για αυτό το οποίο συνέβη. Θα είχαμε πάει λίγο αλλιώς. Με άγνοια. Με άγνοια. Οπότε, όταν τελείωσε αυτή η περιπέτεια, ένα τηλέφωνο έκανα πριν μπω μέσα. Κανένας δεν ήξερε ότι έμπαινε να γεννήσω, ούτε οι γονείς μου, ούτε τα παιδιά μου. Όλοι πιστεύανε ότι θα γεννήσω σε κάποιες μέρες αργότερα. Πήρα τη μοναχή μου στην Πάτμο. Και θεωρώ πραγματικά ότι το παιδί μας αυτό είναι ένας άγγελος. Οφείλω πολλά πράγματα στο Βασίλη. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή. Κινδύνευσε η ζωή σου. Κινδύνευσε η δική σου ζωή, όχι το παιδί. Έτσι έχω πληροφορηθεί. Όλα πήγανε καλά. Δόξα τω Θεώ. Όλα πήγανε. Δόξα τω Θεώ. Έχεις περάσει διαπυρός και σιδήρου. Κοίταξε τα τελευταία δύο χρόνια. Έχεις περάσει διαπυρός και σιδήρου. Δόξα τω Θεώ. Έχω περάσει διαπυρός και σιδήρου. Και να σου πω και κάτι. Μέσα από κάθε δυσκολία έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Μέσα από κάθε δυσκολία εκτιμώ καθημερινά τη ζωή μου περισσότερο. Μέσα από κάθε δυσκολία θέλω να αγαπάω περισσότερο τα παιδιά μου. Θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να είμαι πιο δημιουργική. Αν τα πράγματα ήταν όλα εύκολα, και εγώ η ίδια δεν θα ήμουν αυτή που είμαι. Λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή και για να αποφορτήσω λίγο την ατμόσφαιρα, να ακούσουμε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Μιλώ ένας δικός σου άνθρωπος, η κουμπάρα σου, η Βιολέτα Λάπα, η οποία βάφτισε τον γιο σου, είναι η νονά. Ναι, είναι μία από τους τρεις νονούς. Λέει ναι. Για σένα λοιπόν, ναι. Αντιμετωπίζει με υπερηφάνεια όλες τις αντικσότητες της ζωής. Πάμε να την ακούσουμε. Για μένα η Τζέννη είναι η Τζέννη μου, η φίλη μου, η κουμπάρα μου, πολύ αγαπημένη. Τη γνωρίζω κοινωνικά αρκετά χρόνια, αλλά δέσαμε ως φίλες τα τελευταία 5. Και όσο κανείς νομίζει ότι όσο μεγαλώνουμε, είναι δύσκολο κανείς να προσθέσει πραγματικούς φίλους στη ζωή του, να κάνει φιλίες καρδιάς δυνατές. Αλλά όταν διασταυρώνει τη ζωή σου με ανθρώπους δυνατούς, σε δυνατούς χαρακτήρες, ανθρώπους που σου κάνουν ένα κλικ, γεννιέται κάτι μοναδικό, κάτι πραγματικό. Ήμασταν στην Πάτμο, ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο που είχε επιτραπεί μετά από το COVID να ταξιδέψουμε και ήταν του Αγίου Πνεύματος το